μέσω αυτών των σκοτεινών χρόνων που έχουμε εισέλθει υπάρχουν αχτίδες φωτός, υπάρχουν άνθρωποι που επαγγέλλονται το φως, υπάρχουν αγγελιοφόροι του φωτός. Δόξα του Αγίου Θεού και πάλι πολλά. Πάντονε, ελπίζω αγαπητέ μου αρτιγέννητε πρεσβύτερε Εμμανουήλ να είσαι ένας τέτοιος αγγελιαφόρος του φωτός σε μίαν εποχή που φεύγει και σε μίαν εποχή που έρχεται. Απλά τόσον εμείς οι μεγαλύτεροι όσον και εσείς οι νεότεροι έχουμε το προνόμιο να είμεθα εις το μετέχνιο δύο εποχών. Της εποχής που φεύγει, δηλαδή της εποχής της Ευρώπης, φεύγει η Ευρώπη. Της παγκοσμιοποίησης, διαλύεται η παγκοσμιοποίηση, που τόσα πολλά μας έταξε. Θα διαλυθεί όμως και η νέα τάξη πραγμάτων, αυτή η απόπειρα να εγκαθιδρύσουν πρόωρα έναν αντίχριστον κόσμο, χωρίς Χριστόν. Βλέπεις τι μας συμβουλεύει ο Κολιός, πρεσβύτης της Φλάσσου, πατήρ Μιχαήλ, κρατήστε λέει στην καρδία σας μόνο τον Χριστόν, δεν έχετε τίποτε άλλον ανάγκη. Εμπειρία μιλά, ούτε βιβλία ούτε βιβλιοθήκες, εμπειρία μιλά. Ενός όριμου παπά, οικογενειάρχη παπά. Εμείς λοιπόν, οι κατά τη νεότερη αυτού, και εσείς ειδικά, οι νεότατοι όλων ημών, προσέξτε την εποχή που φεύγει. Αντιληφθείτε και τα σημεία των καιρών. Μη ζείτε σε θερμοκήπιον κλειστών, όπως αρέσει σε πολλούς Κυπρίους. Και μετά τάχα μου, ξαφνιάζονται για τους βαρβάρους που ήρθαν, για τα γεγονότα που ήρθαν. Χάρη τη Θεού, αγαπητέ μου Εμμανουήλ, τα είπαμε αυτά πάλι και πολλά. Της Μητροπόλεως Μόρφου και οι φίλοι μου, αυτά είναι οικεία, τα γνωρίζετε. Και τώρα που ήρθαν, τα αναγνωρίζετε. Θέλω να έχω παπάδες οι οποίοι να αγαπούν τον Χριστό. Πάνω απ' όλα, να ομολογούν Χριστόν, να θυσιάζονται για τον Χριστό.